μόνο. Δεν πάει άλλο καίκι. Δεν πάει άλλο καίκι γιατί δεν υπάρχει, ας το πούμε, η τρέλα. Αλλά όταν κατεβαίνεις κάτω, ξέρεις τι θα σου συμβεί. Πέρυσι το καλοκαίρι χάσαμε άνθρωπο πάλι. Αν πνιγείς, είναι καλά. Εάν μείνεις ανάπηρος, είναι δράμα. Να σου πω ότι έχω χάσει τον αδερφό μου από αυτή τη δουλειά 45 χρόνια. Έχω χάσει από ό,τι βλέπεις και εγώ τα πόδια μου. Δεν εξαρτάται βέβαια μόνο από σένα που κάνεις την κατάδυση, εξαρτάται περισσότερο αυτός που είναι απάνω, γιατί εμείς δουλεύουμε με λάστιχα. Σακίσαμε τα λάστιχα και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Μετά μια εβδομάδα ξυπνήσα. Στα όρια δηλαδή δουλεύουμε. Έχει το κάτι παραπάνω ο Καλύμνιος για την κατάδυση. Δεν είναι θέμα εμπειρίας. 55-56 μέτρα μου, εμένα μου πριπάρισε η μπουκάλα και ήταν ακαριώς κομμένος ο αέρας. Οποιοςδήποτε άλλος δεν είναι θεός χωρέστονε. Είναι σαν τη γυναίκα. Όπως σε τρεβάει η γυναίκα, σε τρεβάει και αυτή η δουλειά. Δεν μπορώ να μείνω. Πρέπει να κάνω οπωσδήποτε. Πρέπει έστω και ελεύθερη κατάντηση να δω το βυθό. Έρχεται η στιγμή που λέω, ας είχα τώρα να κάνω μια βουτιά. Είναι η αρρώστια να είσαι μέσα στο νερό. Από παλιά υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη εκμετάλλευση από τον έμπορα. Βέβαια και ο έμπορας κάνει τη δουλειά, ο κάθε έμπορας κάνει τη δουλειά του. Αλλά και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Τελείωσε ένας-ένας, ήδη άλλοι στο ξυφί, άλλοι στα δίκτυα, άλλοι στα παραγκάδια. Αλλάζουν άλλες δραστηριότητες. Εγώ πιστεύω σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει σφουγγαράνι.